Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, τον 3 και 10, κάθε Τετάρτη. Για να πιέσει λίγο, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε πολλοί. Είμαστε λίγοι και διασκορπισμένοι, όπως βλέπετε. Ελπίζω ότι οι κανονικές συνθήκες θα βελτιωθούν και έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε και εδώ περισσότεροι, αλλά και να βλέπουμε περισσότερους συναδέλφους. Συζητάμε με την κυρία Παπαϊωάννου, που είναι η σημερινή μας φιλοξενούμενη, πόσο μας έχει λείψει αυτό, αυτή η επικοινωνία. Εκείνη έκανε τον κόπο και ήρθε και την ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει ίσως η στάση, κυρία Παπαϊωάννου, την γνωρίζετε όλοι. Είναι στέλεχος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έχει εκπαιδευτεί στην απεικόνηση στην κοιλιά. Είναι μια ιδιαίτερα έμπειρη ακτινολόγος, με μεγάλη κλινική εμπειρία και ένας άνθρωπος που έχει διδακτικές ικανότητες, είναι αφοσιωμένη στην διδασκαλία. Επομένως, ευχαριστούμε που είναι σήμερα μαζί μας. Το αντικείμενό της που σήμερα θα υπερασπιστεί αφορά την εικονική κολονοσκόπηση, μια μέθοδο που ξέρετε ότι συζητιέται πολύ. Έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και δεν αποκλείεται στο μέλλον να τη δούμε στην Ελλάδα όλο ένα και πιο εφαρμοζόμενη, όπως συμβαίνει και σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες της Δύσης. Επομένως, χωρίς καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στην κυρία Παϊωάννου, αφού την ευχαριστήσω και ξεκινάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αφενός για τα καλά σας λόγια. Και αφετέρου για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα η πρόσκληση και το γεγονός να βρίσκομαι εδώ. Και είναι ακόμα πιο τιμητικό να μιλάω για ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και έχουμε ασχοληθεί στο τμήμα του Παπαγεωργίου, στο ακτινολογικό τμήμα του Παπαγεωργίου, τα τελευταία, θα έλεγα, 8 χρόνια. Ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν. Όταν ξεκίνησε και μπήκε ο καινούριος αξονικός τομογράφος, τότε ο κ. Τσιτουρίδης που είχαμε είπε ότι ξεκινήστε να κάνετε και κάτι διαφορετικό, υπάρχουν δυνατότητες. Λίγο στα τυφλάρχικα, να πούμε την αλήθεια. Στη συνέχεια, με μετεκπαιδεύσεις, είτε στην Ολλανδία, είτε λίγο στην Αγγλία, αρχίσαμε και βρήκαμε το δρόμο μας. Και μέσα από το δρόμο που βρήκαμε και μέσα από τις περαιτέρω, τις πιο βαθιές μελέτες που προσπαθήσαμε να κάνουμε, κάναμε το εξής. Προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε λίγο αυτή την απεικονιστική μέθοδο, να είναι λίγο πιο εύκολη για τους ασθενείς, για τους εξεταζόμενους, και επιπλέον να προσφέρουμε στους γαστρεντερολόγους, γιατί εκεί είναι η μεγάλη επικοινωνία και τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση απέναντί τους, είμαστε μαζί τους. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε. Ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα πάνω σε αυτή την ομιλία και να πούμε ότι πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να δημιουργούνται τα πρώτα, η πρώτη πολυτομική τομογράφη, σκεφτήκανε το ότι μήπως υπάρχει δυνατότητα εξομοίωσης ενδοσκοπικής εξέτασης, η οποία να παίρνει τα γραφικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να δημιουργεί τρισδιάστατες απεικονίσεις. Τρισδιάστατες απεικονίσεις στο εσωτερικό σκέφτηκαν αρχικά των αγγείων και των κύλων οργάνων. Εμείς λοιπόν ασχοληθήκαμε με το παχύ ένδερο, προσπαθώντας να έχουμε μια απεικόνιση, μια τρισδιάστατη απεικόνιση του παχαίους ενδέρου, αλλά να έχουμε και μια εικόνα αξονικής κολονοσκόπησης, εικονικής κολονοσκόπησης. Αρχικά οι εικόνες που παίρναμε ήταν αυτές. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις αρχικές μας εικόνες, στα αρχικά software τα οποία υπήρχαν. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από το ορθό και να φτάσουμε μέχρι το τυφλό, όμως μας κρυβόντουσαν βλάβες πίσω από τις πτυχές. Έτσι, όταν φτάναμε στο τυφλό, έπρεπε να ξαναγυρίσουμε πίσω για να δούμε τι ακριβώς μας κρύβεται. Όμως τα software μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έτσι, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα αυτή την εικόνα να την ανοίγουμε και να παίρνουμε το επωνομαζόμενο φιλέτο. Η κατασκευή μιας επιφάνειας ουσιαστικά στηρίζεται στον εκμεταλλευόμενο ένα μέρος των δεδομένων. Η επιφάνεια αυτή αποτελείται από τη συνένωση όλων των voxel που επιλέγουμε εμείς. Εάν θέλουμε, επιλέγουμε voxel ψηλά. Εάν θέλουμε, επιλέγουμε voxel χαμηλά. Στην ποιότητα της εικόνας παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε αυτήν την εξέταση υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται, ο εξεταζόμενος και ο εξεταστής. Η ποιότητα λοιπόν της εικόνας εξαρτάται αφενός από τον εξεταζόμενο. Θα πρέπει να κρατήσει καλά την αναπνοή του. Κανονικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και ο περισταλτισμός. Όμως δεν μπορεί να πει στο έντερό του σταμάτα να κινείσαι. Μπορεί όμως να πει στον εαυτό του ότι σταμάτα να κινείσαι. Και βέβαια στην προετοιμασία θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά την προετοιμασία.
Από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να δώσουμε σωστές οδηγίες προς τον εξεταζόμενο. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε κακή λήψη δεδομένων, όπως για παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχουμε γεμίσει σωστά όλο το παχυέντερο. Έχουμε πάρει τμήματα λεπτού εντέρου. Αφήνουμε μεγάλο τμήμα εκτός. Και βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε η εξέτασή μας να μην είναι μεγάλης διάρκειας. Γιατί κουράζεται και ο εξεταζόμενος, αλλά τελικά κουράζεται και το ίδιο το έντερο. Έχουμε καταφέρει με μετρήσεις που κάνουμε τον τελευταίο καιρό για να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνουμε τη συγκεκριμένη εξέταση. Τη στιγμή που μπαίνει και ξαπλώνει ο ασθενής, ο εξεταζόμενος, στο τραπέζι, μέχρι να βγει, είναι συνήθως ένα δεκάλεπτο. Αυτό χρειαζόμαστε. Πώς γίνεται όμως η αξονική κολονοσκόπηση? Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να γίνει ένα σωστός καθαρισμός του εντέρου. Και είναι απαραίτητο γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η ανάδειξη των βλαβών και θα ελκυστοποιηθούν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνουμε εμείς είναι μια δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 2 μέρες. Ιδρική δίαιτα την προηγούμενη μέρα και χρήση καθαρτικού φαρμάκου. Σε ό,τι αφορά τη χρήση καθαρτικού φαρμάκου έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολλές συζητήσεις. Μήπως τελικά δεν χρειάζεται. Από προσωπική εμπειρία θα έλεγα ότι όσες φορές ήρθε εξεταζόμενος, ο οποίος δεν είχε πάρει καθαρτικό και ο οποίος ήταν γεμάτος με κοπρανώδεις μάζες, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Επομένως, θεωρώ ότι η χρήση καθαρτικού φαρμάκου είναι απαραίτητη. Ίσως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι σωστό να δίνουμε τη μισή δόση για να μην τα ταλαιπωρήσουμε. Αλλά μέχρι εκεί. Πάρα πολύ βασικό είναι η λήψη μικρής ποσότητας περός διαλύματος γλωστρογραφήνης. Και είναι σημαντικό γιατί συμβάλλει στη σήμανση των υγρών και των κοπράνων και έτσι επιτρέπει τη διάκριση ενός πολύποδα από κόπρανα τα οποία είναι κολλημένα στο έντερο. Βλέπουμε εδώ έχει παραμείνει υλικό, υγρικό υλικό. Τι καθαρτικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το φωσφορικό νάτριο, το οποίο προκαλεί μεγάλη εκρωή, απομάκρυνση δηλαδή υγρών από το βλανογόνο του παχύως εντέρου και ονομάστηκε γι' αυτό το λόγο ξηρή προετοιμασία, καθώς παραμένουν λίγα υγρικά στοιχεία, όμως δυστυχώς μπορεί να παραμείνουν κάποια κόπρανα. Μας ενοχλεί? Δεν μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί γιατί έχουμε άλλους τρόπους. Ένα άλλο πράγμα μας ενοχλεί στο φωσφορικό νάτριο, ότι προκαλεί ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Επομένως, θα πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα με νεφρική λειτουργία, με καρδιακή ανεπάρκεια, σε ασθενείς τους οποίους χορηγούνται διουρητικά, συνήθως σε άτομα δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε λοιπόν το κυτρικό μαγνήσιο. Το οποίο κυτρικό μαγνήσιο κάνει το εξής. Διακόπτει την απορρόφηση των υγρών από τον γλενογόνο, έχει αντίστοιχη δράση με τη χολοκυστοκινίνη, οπότε αυξάνει τον περισταλτισμό και την γέννηση του εντέρου. Το θετικό του είναι ότι δεν προκαλεί ηλεκτρολυτικές διαταραχές και για το λόγο αυτό τον προτιμάμε. Βλέπουμε εδώ περιστατικό στο οποίο θεωρήσαμε ότι είχε γίνει ένας καλός καθαρισμός εντέρου. Όταν όμως παρατηρήσαμε το φιλέτο, είδαμε κάποιες γραμμές. Οι γραμμές αυτές φαινόντουσαν σε πιο μαλακό παράθυρο, φαίνονται ακόμη και στις άξιες τομές μας. Όταν λοιπόν συζητήσαμε με την εξεταζόμενη, μας είπε ότι, και την ρωτήσαμε τι έχει φάει, μας είπε ότι την προηγούμενη μέρα είχε φάει χόρτα. Αυτά λοιπόν ήταν φυτικές ίνες, οι οποίες είχαν μείνει μέσα στον αυλό του εντέρου. Και εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το tagging agent. Χρησιμοποιούμε είτε βαρύουχο διάλειμμα είτε ιωδίουχο σκιαστικό. Προσωπικά έχουμε φτάσει σε σημείο να χρησιμοποιούμε μόνο ιωδίουχο σκιαστικό. Και μάλιστα δίνουμε ένα πολύ, πολύ εμπειρικά ένα καπάκι γαστρογραφήνης μέσα σε ένα ποτήρι νερό από το προηγούμενο βράδυ. Αρχικά όταν ξεκινήσαμε κάναμε το εξής. Ερχόταν ο ασθενής, ήταν προετοιμασμένος, είχε πιει μόνο νερό το πρωί και του δίναμε αυτό το διάλειμμα. Και περιμέναμε, είδαμε 2 ώρες. Είδαμε όμως ότι στις 2 ώρες δεν είχε φτάσει στους σιγμοειδές. Τα κόπρανα τα οποία ήταν στους σιγμοειδές δεν είχαν απορροφήσει καθόλου ιόδη και δεν μπορούσαν να τα ξεχωρίσουν. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι εάν αυτός ο άρρωστος, ο ασθενής, ο εξεταζόμενος καλύτερα, έπαιρνε το διάλειμμα από το προηγούμενο βράδυ, θα μπορούσε να φτάσει στους σιγμοειδές, οπότε είχαμε ένα του για μας, υπήρχε όμως και ένα δεύτερο του. Το ιωδίουχο διάλειμμα, η γαστρογραφήνη, λειτουργεί και βοηθάει και στον καθαρισμό του εντέρου. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, εγώ το κάνω αυτό, ωραία. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον καθαρισμό του εντέρου. Τι κάνει λοιπόν το ιωδίουχο σκιαστικό? Το βαρύουχο διάλειμμα πλέον δεν χρησιμοποιείται τουλάχιστον από εμάς. Μαρκάρει τα κόπρανα και τα υπολοιματικά υγρά και συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση από τους πολίτες.
Βλέπουμε λοιπόν μία βλάβη, η οποία εμφανίζεται στην εικόνα του φιλέτου και θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεν είχαμε τις υπόλοιπες εικόνες, ότι μάλλον πρόκειται για μία πολυποειδής βλάβη, η οποία προέρχεται από το τείχομα. Εάν παρατηρήσουμε όμως πιο προσεκτικά, στις πρώτες λήψεις τις οποίες παίρνουμε, βλέπουμε ότι η βλάβη αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα. Δεν έχουμε δώσει σκιαγραφικό ενδοφλέβιο, έχει απορροφήσει ιωδίουχο σκιαστικό και επομένως είτε κινηθεί είτε δεν κινηθεί με την αλλαγή της θέσης, είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για κοπρανόδη βλάβη. Ακόμα και τα υγρά τα οποία παραμένουν, όταν δίνουμε γαστρογραφήνη, βλέπουμε ότι κατευθείαν αυξάνεται η πυκνότητά τους. Κάποιοι λένε μας βοηθάει, γιατί αν έχουμε έναν πολύποδα, πριν χορηγήσουμε σκιαγραφικό μέσο, θα τον δούμε να δημιουργεί ένα έλλειμμα πλήρωσης. Σε ορισμένα software υπάρχει δυνατότητα auto-clean, δηλαδή ό,τι αναγνωρίζει σαν γαστρογραφήνη, το πετάει έξω. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, οπότε αναγκαζόμαστε και κινούμαστε με τον απλό τρόπο. Τα παρακολουθούμε και βλέπουμε τι ακριβώς έχουμε. Αντίστοιχη εικόνα, βλέπουμε μια πολυποειδή μάζα, η οποία όμως αυτή η πολυποειδή μάζα είναι γεμάτη με γαστρογραφήνη. Επομένως δεν μας απασχολεί και προχωράμε. Τι γίνεται με τα σπασμολυτικά, είναι απαραίτητα? Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, γιατί είπαμε στην αρχή ότι παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας και μέσα στον ανθρώπινο παράγοντα βάλουμε τον περισταλτισμό. Εάν δώσουμε λοιπόν σπασμολυτικά, μπορούμε να ελαττώσουμε το σπασμό του εντέρου, να ελαττώσουμε τις περισταλτικές κινήσεις και βέβαια να μην αισθάνεται τόσο δυσφορία ο ασθενής, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο το οποίο του γεμίζουμε το έντερο με αέρα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μπουσκοπάν αντιχολινεργικό, το οποίο μπλοκάρει τους μεταγανγλιονικούς παρασυμπαθητικούς υποδοχής, όμως έχει το εξής μείον. Λειτουργεί και σαν σπασμολυτικό στην ηλιοτυφλική βαλβίδα. Οπότε, αν καθυστερήσουμε λίγο, προωθείται ο αέρας στο λεπτό έντερο και παίρνουμε μια τέτοια εικόνα. Έχουμε δηλαδή μια πάρα πολύ καλή διάταση στο παχύ έντερο, αλλά εδώ είναι το τυφλό, έχει ανοίξει η ηλιοτυφλική βαλβίδα και έχει περάσει αέρας και στο λεπτό έντερο. Το χορηγούμε συνήθως, αρχικά ξεκινήσαμε και το χορηγούσαμε ενδοφλέβια. Είδαμε όμως ότι η ενδοφλέβια είναι πολύ πιο έντονες οι ανεπιθύμητες ενέργειες όταν έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό τον λόγο το χορηγούμε πλέον ενδομικά. Περιμένουμε ένα δεκάλεπτο, αλλά είναι το δεκάλεπτο που εκμεταλλευόμαστε για να πάρουμε τον ασθενή, να του εξηγήσουμε τι θα κάνουμε και να τον τοποθετήσουμε στον εξωνικό τομογράφο. Περιστατικό στο οποίο μέχρι να λειτουργήσει, μέχρι να δράσει ουσιαστικά το μπουσκοπάν, είχαμε ένα σημείο που υπήρχε σπασμός. Περιμένοντας λίγο ακόμη, είδαμε ότι αυτό το σημείο άνοιξε. Επομένως, είχαμε μια πολύ θετική και μια πολύ πιο εύκολη εξέταση για τον ίδιο τον ασθενή. Πώς γίνεται λοιπόν η εξέταση? Έχει έρθει, έχει προετοιμαστεί, του έχουμε κάνει το μπουσκοπάν. Ο ασθενής ξαπλώνει στο τραπέζι του εξωνικού τομογράφου και εισάγεται στο ορθό ένα εύκαμπτο ρήγχος, μέσω του οποίου θα χορηγήσουμε αέρα ή διοξίδιο του άνθρακα. Λέμε ότι το καλύτερο είναι να χορηγηθούν 1,5 με 3 λίτρα. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Πόσο θα πρέπει να χορηγήσουμε? Και αυτό γιατί από το 1,5 μέχρι τα 3 λίτρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Μέσα από τα χρόνια της εμπειρίας μπορούμε να καταλάβουμε. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αντιλαδιοξιδίου του άνθρακα, κινούμαστε με τον κλασικό τρόπο χειροκίνητα. Μέσα από τα χρόνια έχουμε καταλάβει όταν έρχεται ένας εξεταζόμενος και είναι 2 μέτρα, υπολογίζουμε ότι το έντερό του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θα φτάσουμε να του δώσουμε, λέμε, γύρω στα 40 με 50. Όταν έρθει ένας κοντός ασθενής, ο οποίος έχει το λογικότερο, να έχει ένα μικρότερο έντερο, θα ξεκινήσουμε με τα 30 και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Εννοείται ότι η αντλία διοξιδίου του άνθρακα είναι καλύτερη. Γιατί ξέρουμε πόσο δίνουμε, απορροφάται ευκολότερα. Είχαν δημιουργηθεί βέβαια κάποια στιγμή συζητήσεις ότι μήπως με την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα υπάρχει κίνδυνος να γίνει εμβολή. Δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει εμβολή διοξιδίου του άνθρακα. Ας μην γελιόμαστε και δημιουργεί και λιγότερη δυσφορία στον ασθενή. Εμείς λοιπόν που είμαστε χειροκίνητα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε ένα τοπόγραμμα. Όταν έχουμε δώσει αυτό που πιστεύουμε ότι έχει φτάσει να γεμίσει το έντερο, παίρνουμε ένα τοπόγραμμα για να δούμε. Έχει γεμίσει το έντερο μέρα και ποια είναι ακριβώς η θέση του παχαίου συντέρου. Γιατί μπορεί να είναι εδώ λίγο το παχύ έντερο. Εάν δούμε ότι δεν έχει γεμίσει καλά, δίνουμε κι άλλο και παίρνουμε εκ νέου τοπόγραμμα. Δεν έχει ιδιαίτερη ακτινοβολία και κινούμαστε ασφαλέστερα γιατί ξέρουμε ότι έχει γεμίσει μέρα. Πάντα σε συνεννόηση και σε επικοινωνία με τον εξεταζόμενο.
Δηλαδή θα το ενημερώσουμε τον εξεταζόμενο, ότι γεμίζουμε το ότι γυρίζουμε αέρα. Εάν πονέσεις, θα πρέπει να μας ενημερώσεις. Θα αισθάνεσαι την δυσφορία, αλλά θα μας ενημερώσεις αν πονέσεις. Δεν θέλουμε ποτέ να πονέσει, γιατί ένας πόνος μπορεί να σημαίνει μια μικρή διάκριση. Οπότε θέλουμε να το αποφύγουμε. Παίρνουμε λοιπόν το μες σε πρινή θέση και στη συνέχεια ξαναγυρίζουμε τον ασθενή, τον γυρίζουμε μάλλον τον ασθενή σε ύπτια θέση και ετοιμαζόμαστε, παίρνουμε ένα πρώτο σκάνογραμμα, να πάρουμε το μες με χορήγηση σκιαγραφικού. Και εδώ γεννάται ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Είναι απαραίτητη η χορήγηση του σκιαγραφικού, αφού έχουμε δώσει γαστρογραφήνη? Τι μας χρησιμεύει? Την ανάδειξη των μικρότερων πολυπόντων θα τη θεωρήσω ότι είναι ίσονος σημασίας. Μεγαλύτερη σημασία όμως είναι η ανάδειξη των επίπεδων αλλοιώσεων, που αν δεν δώσουμε σκιαγραφικό μέσο, δεν θα μπορέσουμε να τις δούμε. Επίσης, την ανάδειξη της διήθησης του εντερικού τυχώματος. Όταν δούμε ένα πολύποδο, ο οποίος είναι μεγάλων διαστάσεων, και όταν λέω μεγάλων διαστάσεων, ενώ πάνω από ένα εκατοστό, θα πρέπει να σιγουρευτούμε τι γίνεται με το τύχωμα. Γιατί αν έχει διήθηθεί το εντερικό τύχωμα, δεν μπορούμε να πούμε στον γαστρεντερολόγο «μπες και βγάλει τον». Εκεί θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα άλλο πρωτόκολλο και σίγουρα όχι πολυποδεκτομής, γιατί έχει διαπιστωθεί και κυρίως έχει αναφερθεί σε άρθρα γαστρεντερολόγων ότι όταν κάνουμε τέτοιες πολυποδεκτομές σε πολύποδες που τελικά είχαν διηθήσει το τύχωμα, η υποτροπή είναι βέβαιη και οι μεταστάσεις είναι ακόμα πιο βέβαιες. Οπότε εκεί θα πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι. Το ότι αποδεικνύεται ότι μια μάζα είναι ελεύθερη ή προσκολλημένη, μπορούμε να το αποδείξουμε και χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Και επιπλέον, χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, μας βοηθάει όμως η αλλαγή της θέσης. Αντίστοιχα, η αλλαγή της θέσης μας βοηθάει να απεικονίσουμε τμήματα που επειδή υπήρχαν υγρά, δεν απεικονίστηκαν στην πρώτη φάση. Όταν ο ασθενής θα αλλάξει θέση, θα έρθει ψηλά ο αέρας και πίσω το υγρό. Οπότε θα μας ανοίξουν οι περιοχές εκείνες, τις οποίες δεν τις είδαμε νωρίτερα. Έχουμε την κοιλιά, έχουμε σκανάρει την κοιλιά, έχουμε δώσει σκιαγραφικό. Θα πρέπει στο τέλος αυτές τις εικόνες να τις εκμεταλλευτούμε. Να κάνουμε μια ανακατασκευή εικόνων πάχους 5 χιλιοστών ή 3 χιλιοστών και να μελετήσουμε και τις δομές εκτός παχαίου σεντέρου. Είναι εντυπωσιακά το πόσο τυχαία ευρήματα, το πόσο τυχαία ευρήματα είχαμε σε περιπτώσεις που κάναμε αξονική κολονοσκόπηση. Οι εικόνες τις οποίες θα πάρουμε, εφόσον έχουμε γεμίσει με αέρα, είναι οι εικόνες με αέρα. Επιλέγουμε μείον 1000, μείον 600. Πολλές φορές μας έχει μπει ο πνεύμονας μέσα. Έχει αναγνωρίσει τον πνεύμονα και τον έχει βάλει μέσα. Μας έχει μπει τμήμα του λεπτού εντέρου μέσα. Αναζητάμε εμείς τις δομές λοιπόν και εμφανίζει αυτόματα το software μια κεντρική γραμμή. Μια κεντρική γραμμή μέσα στην οποία ουσιαστικά θα οδηγηθούμε. Θα είναι το μονοπάτι στο οποίο θα πλοηγηθούμε κατά μήκος του εντέρου. Και αυτό το μονοπάτι θα μπορέσει να μας δείξει, να μας αναδείξει όλο τον αυλό. Τι γίνεται με τον αυλό? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις δομές μας και για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι μια εξέταση είναι ολοκληρωμένη, θα πρέπει να έχουμε όλες τις δομές στην καλύτερη των περιπτώσεων να δούμε ακόμη και τη σκολικοειδή απόφυση. Δεν είναι βέβαια πάντα απαραίτητο να δούμε τη σκολικοειδή απόφυση, αλλά το τυφλό θα πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Και θα πρέπει να ελέγξουμε οπωσδήποτε και την ηλιοτυφλική βαλβίδα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι κατανεμημένο το παχύ έντερο μέσα στην κοιλιά. Έχουμε δόλυχους σιγμοειδές. Πού ακριβώς βρίσκεται η κολλική καμπή, πού κατεβαίνει το εγκάρσιο το οποίο είναι εκείνο το κομμάτι. Και να επεξεργαστούμε τις εικόνες. Το τι χρειάζεται, το τι θα μελετήσει ο καθένας έχει να κάνει με το μάτι του, με την εκπαίδευσή του, με το πώς έχει συνηθίσει. Θεωρώ όμως ότι το φιλέτο είναι απαραίτητο. Το φιλέτο είναι απαραίτητο, η τρισδιάστατη εικόνα είναι απαραίτητη για να με βοηθάει πού ακριβώς βρίσκομαι. Και αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και δεν πρέπει να το ξεχνάω ποτέ είναι οι εγκάρσιες τομές. Και οι εγκάρσιες τομές είναι απαραίτητες γιατί το φιλέτο θα μου δείξει το τι γίνεται μέσα στον αυλό. Δεν θα μου δείξει όμως τι γίνεται στο τείχωμα. Και τα σημεία και τις πληροφορίες για το τείχωμα μπορώ να τις δώσω μόνο εγώ, μόνο ακτινολόγος. Γιατί και ο ενδοσκόπος ακόμα άμα μπει, δεν μπορεί με το ενδοσκόπιο να πει τίποτα για το τείχωμα. Επομένως, μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε το φιλέτο, να έχουμε δίπλα την εικονική κολονοσκόπηση, μια εικόνα axial στην οποία θα μπορούμε να παρακολουθούμε και φυσικά θα πρέπει να έχουμε που βρισκόμαστε κάθε φορά και να ενημερώνουμε. Εδώ μου βγήκαν και τα ονόματα, δεν ξέρω γιατί, χίλια συγγνώμη, προχωράω γρήγορα. Λοιπόν, και θα πρέπει να ενημερώνουμε σε ποια απόσταση είναι. Δηλαδή,
όταν έχω ένα έβριμα, θα πρέπει να ενημερώσω τον ενδοσκόπο ότι βρίσκομαι στη μεσότητα του κατιόντος κόλου και μάλιστα σε τι απόσταση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πάει και να βρει ακριβώς το που βρίσκεται η βλάβη και να λύσει το πρόβλημα, αν τυχόν έχει προκύψει πρόβλημα. Γιατί εδώ το επόμενο ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι τι αναζητούμε στην αξιολογική κολονοσκόπηση. Έχουμε όλες αυτές τις εικόνες. Το πρώτο που αναζητούμε είναι τα πολυποειδή μορφώματα. Είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Και τι μπορούμε να αξιολογήσουμε στα πολυποειδή μορφώματα. Αξιολογούμε το μέγεθος, τη μορφολογία και πού εντοπίζονται. Κάποια στιγμή είπαμε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε και την εσωτερική υφή. Διαφωνώ ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την εσωτερική υφή. Μπορούμε μόνο να πούμε αν είναι εξελκωμένα ή όχι. Δεν είμαστε ιστολόγοι, δεν είμαστε παθολογανατόμοι. Μπορούμε να οδηγήσουμε, αλλά όχι να χαρακτηρίσουμε. Οι πολύποδες, τους οποίους συναντάμε, είναι υπερπλαστικοί πολύποδες, που είναι η πιο κοινή ομάδα μηνιοπλασματικών πολυπόδων. Και μάλιστα το λιγότερο από 25% έχουν διάμετρο 6 χιλιοστά ή περισσότερο. Όταν είναι ένα εκατοστό σε διάμετρο, έχουν μια άτυπη, μια επίπεδη μορφολογία. Και είναι και οι γλαινογόνοι πολύποδες, η δεύτερη σε συχνότητα, οι οποίοι ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν απλά φυσιολογικό επιθύλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές δίνουμε ψευδοπολύποδες, μικρούς γλαινογόνους πολύποδες, και αν έρθει ο ίδιος εξεταζόμενος, χωρίς να κάνει πολυποδεκτομή, μετά από 2 χρόνια να κάνει την ίδια εξέταση, δεν τους βλέπουμε. Δεν είναι ότι κάναμε λάθος. Είναι φυσιολογικό επιθύλιο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να επανέλθει στα κανονικά του. Οι νεανικοί πολύποδες ταξινομούνται σε αίθους αμαρτωματώδεις, πιο συχνά σε 1 με 7 ετών, μικρά παιδιά, δεν τους βλέπουμε συνήθως. Και οι φλεγμονώτες πολύποδες που είναι μεμονωμένα ευρήματα στους ενήλικες, λόγω τοπικής εξόδησης του γλαινογόνου, λόγω των περισταλτικών κινήσεων, πιο συχνά σε οξιοφλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Τι αξιολογούμε εμείς? Αξιολογούμε τους πολύποδες πάνω από 10 χιλιοστά. Θεωρούμε ότι έχουν μεγάλο μέγεθος, απαιτείται περαιτέρω έλεγχο. Με συμβατική κολονοσκόπηση και πιθανά με βίωψη. 6 με 9, μεσαίου μεγέθους, σύσταση και επανέλεγχο. Κάτω από 5 χιλιοστά θεωρούμε ότι είναι καλοήθους υφής, συχνά δεν προγραμματεύονται ή ονομάζονται ψευδοπολύποδες. Σε ό,τι αφορά τη μορφολογία, έχουμε τους μισκωτούς με το μίσο, έχουμε τους άμισκους και έχουμε και τους επίπεδους. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα σε ό,τι αφορά τους επίπεδους πολύποδες και στο κατά πόσο μπορούμε εμείς με την αξιολογική κολονοσκόπηση να τους αναδείξουμε. Πώς θα πρέπει να γνωματεύσουμε? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν ξεκίνησαν τα Byrads, μετά από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθήσαμε να τακτοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τα πορίσματά μας. Έτσι έχουμε τα Colonnades, C-Rads. Σύμιδεν δεν έχουμε καλή προετοιμασία, δεν μπορούμε να αναδείξουμε ούτε πολύποδο ο οποίος, ούτε τυχωματική βλάβη, η οποία να είναι πάνω από 1 εκατοστό. Τι γίνεται τώρα όταν έχουμε πολύποδες, οι οποίοι είναι μικρότεροι από 5 χιλιοστά, αυτό που είπαμε ότι είναι σχεδόν φυσιολογικό. Εκεί μπορούμε να πούμε στον εξεταζόμενο ότι μην είναι ήσυχος για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Το 5 με 10 χρόνια, από τα 5 μέχρι τα 10 είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα μέχρι τα 5. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται κλινικά? Υπάρχει αναιμία, εμφανίστηκε αναιμία, υπάρχει κάποιο ιστορικό? Όλα αυτά θα πρέπει να τα ζυγίσουν. Γι' αυτό το λόγο και στο C2, στους 6 με 9 δηλαδή χιλιοστά, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να το καθυστερήσει παραπάνω από 3 χρόνια, αλλά εάν υπάρχει κληρονομικότητα, εάν υπήρχαν παλιότερα πολύποδες ή αν έχει χαμηλό αιματοκρίτη, τότε θα πούμε ότι πρέπει να γίνει ενδοσκοπικός έλεγχος. Δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε να περιμένει πάνω από 3 χρόνια. Φυσικά, όταν είναι πάνω από 1 εκατοστό, εκεί κατευθείαν θα πρέπει να γίνει ενδοσκοπικός έλεγχος και να καθορίσουμε κι εμείς αν είναι διεθειμένο το τείχομα ή όχι. Γιατί ένας τέτοιος πολύποδος θα πρέπει να αφαιρεθεί. Άρα, θα λέγαμε ότι το 1 εκατοστό, ενδοσκοπικός έλεγχος. 6 με 9 χιλιοστά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, ενώ κάτω από 6 χιλιοστά μπορούμε να πούμε και χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Όχι τελείως χωρίς περαιτέρω έλεγχο, πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη. Γιατί οι πολύποδες εξελίσσονται. Δεν είναι και ο οργανισμός μας εξελίσσεται και δυστυχώς δεν εξελίσσεται πάντοτε θετικά, μπορεί να εξελίσσεται και αρνητικά, οπότε θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας. Πολυποειδής βλάβη, την οποία την εντοπίσαμε στα 107 εκατοστά από τον προκτικό δακτύλιο, περίπου στο ΙΝΕ στην περιοχή του εγκαρσίου κόλου. Ήταν μεγαλύτερος από... ήταν 6 με 9 χιλιοστά, αφαιρέθηκε και αυτό είναι η εικόνα της ενδοσκόπησης. Ακριβώς πάνω στην πτυχή υπήρχε αυτό το έπαρμα. Περίπτωση στην οποία είχαμε έναν δεύτερο πολύποδα,
ο οποίος ήταν στα 7 χιλιοστά, ήταν στην περιοχή του Εγκαρσίου. Αυτός δεν αφαιρέθηκε και δεν υπήρχαν κλινικά ευρήματα και γι' αυτό έγινε η πρόταση να γίνει επανέλεγχος. Εδώ είναι στα 9 χιλιοστά. Στα 9 χιλιοστά και φυσικά αφαιρέθηκε. Θα πρέπει να έχουμε αρκετά το νου μας, είναι κάτι που συναντάμε συχνά. Κοντά στην ηλιοτυφλική βαλβίδα, πολύ συχνά συναντάμε τέτοιου είδους επαρματάκια, τα οποία μάλιστα δημιουργούν μια περίεργη εντομή με το τείχομα. Θα πρέπει σε αυτούς τους εξεταζόμενους να τους ρωτήσουμε αν κάνουν σχολικοειδεκτομή. Συνήθως είναι μεγάλες ηλικίες ασθενείς που έχουν κάνει σχολικοειδεκτομή και στην ουσία είναι το κολόγαμα της σχολικοειδούς απόφυσης. Δεν θα πρέπει να το περάσουμε για πολύποδα, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο είναι δύσκολα προσπελάσιμο από τους ενδοσκόπους. Και αν πούμε σε έναν ενδοσκόπο ότι ξέρεις, είναι δίπλα στην ηλιοτυφλική, επειδή θα πούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο έχει φτάσει σε εμάς να κάνει εξωτερική κολονοσκόπηση, σίγουρα θα τον προβληματίσουμε για το τι θα κάνει περαιτέρω. Και τι γίνεται τώρα με τις επίπεδες βλάβες. Οι επίπεδες βλάβες είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια δυσαναλογία και στη διάγνωση ακόμη και από τον ενδοσκοπικό έλεγχο. Είναι εικόνα από την Virtual Colonoscopy Academy, μια επίπεδη βλάβη. Η επίπεδη αυτή βλάβη, η οποία αναδεικνύεται εδώ, για να την πούμε επίπεδη βλάβη, θα πρέπει οι γωνίες μας να είναι διαφορετικές, δηλαδή να τις θεωρήσουμε ότι είναι αμβλίες γωνίες, και βλέπουμε την αντίστοιχη εικόνα στο ενδοσκόπιο. Δεν είναι τόσο χαρακτηριστική για να την πούμε με σιγουριά, δηλαδή εάν δεν πήγαινε ο ενδοσκόπος ακριβώς να του πούμε ότι σε ποια απόσταση είναι, ίσως και να χανόταν. Αντίστοιχα, μια επίπεδη βλάβη, αυτό είναι δικό μας περιστατικό. Μια επίπεδη βλάβη και πώς φαίνεται μετά την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Ιδιαίτερη προσοχή στους έμισχους πολύποδες που μετακινούνται, να μην τους περάσουμε, να πούμε μετακινήθηκε, άρα πρέπει να είναι κοπρανώδης βλάβη, και στους άμισχους πολύποδες σε κινητά μέρη του παχαίου σεντέρου που μπορεί να το δούμε να μετακινείται. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Έμισχος πολύποδας. Βλέπουμε το μίσχο του. Εδώ δεν φαίνεται τόσο καλά ο μίσχος. Θα το δούμε και στα περιστατικά τα οποία θα παρουσιάσουμε ότι είναι πολύ καλύτερα να τον βλέπουμε. Όχι τόσο στις άξελες, όσο στα τρισδιάστατα και στο φιλέ. Η αξονική λοιπόν κολονοσκόπηση σε σχέση με την κλασική κολονοσκόπηση είναι συγκρίσιμη στην ανέβρεση πολυπόδα πάνω από ένα εκατοστό. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Γιατί αναδεικνύεται, γνωρίζουμε μάλλον, ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου είναι ανάλογος με το μέγεθος του πολύποδα. Έτσι, όσο μικρότερος είναι ο πολύποδας, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχουμε. Όσο μεγαλύτερος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο χρόνος ανάπτυξης ενός διθετικού καρκίνου εκτιμάται στα 10 χρόνια. Και ο αντίστοιχος ανάπτυξης αδενοματώδους πολύποδα είναι τα 5 χρόνια. Ίσως γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό έχει τοποθετηθεί και το διάστημα 3 με 5 χρόνια, 5 με 10 χρόνια. Πάντοτε, η γνώμη μου είναι ότι είναι καλύτερα να κινούμαστε στο λιγότερο χρόνο. Είναι απαραίτητο σε συσχέτιση με τα κλινικά ευρήματα. Είναι απαραίτητο γιατί μπορούν να σωθούν ζωές κατά κάποιο τρόπο. Περίπτωση στην οποία είχαμε μια πολυποειδή βλάβη, δεν μπορέσαμε να την προχωρήσουμε την εξέταση. Είχαμε μια πολυποειδή βλάβη αρκετά χαμηλά στην περιοχή του ορθού. Βλέπουμε ότι δεν είναι διευθυμένο το τείχομα, βλέπουμε ότι είναι εξελκωμένη. Και εδώ, αν παρατηρήσουμε και όσοι είχαν κάνει βαριούχο υποκλεισμό, δεν ξέρω αν γίνεται πλέον και σε τι βαθμό γίνεται, είναι το χαρακτηριστική εικόνα του δαγκωμένου μήλου που είχαμε και παλιότερα και πάντοτε τη βλέπαμε, λόγω μιας βλάβης, μιας νεοπλασματικής βλάβης. Ένα άλλο μεγάλο έβριμα, το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είναι τα εκολπώματα. Τα εκολπώματα είναι σαρκοειδείς προσεκβολές προς τα έξω του βλανογόνου του εντέρου. Είναι συνηθισμένα στον μεσεντερικό λίπος και καλύπτονται από ορογόνο. Στην εκολπωμάτωση έχουμε πολλαπλά εκολπώματα σε ένα ή σε περισσότερα μέρη του παχαίου σεντέρου. Είναι συνήθως ασυμπτωματική. Όταν έχουμε συμπτώματα, τότε μιλάμε για εκολπωματική νόσο. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε πόνο, να έχουμε διάρειες, να μην έχουμε ευρήματα οξείας εκολπωματίδινας. Πώς φαίνονται? Φαίνονται σαν σακοειδείς προσεκβολές και μάλιστα λέμε ότι το δαχτυλίδι τους είναι μαύρο γύρω-γύρω και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση από πολύποδες και φαίνονται σαν αυτάκια αέρα στις άξιαλ τομές μας. Η αντίστοιχη εικόνα ενδοσκοπικά. Και βλέπουμε στις τρισδιάστατες εικόνες,
περίπτωση κολπομάτωσης, πόσο εντυπωσιακή είναι. Πολλαπλά οι κολπώματα σε όλο το μήκος του παχαίου σεντέλου. Βέβαια, λόγω του νόμου του Λαπλάς και του λόγου του ότι έχουμε αυξημένες πιέσεις, κυρίως στο σιγμοειδές, το πιο συνηθισμένο σημείο εντόπισης των κολπωμάτων, συγγνώμη, είναι το σιγμοειδές. Αντίστοιχα, περίπτωση κολπωμάτωσης. Και το πώς φαίνονται ενδοσκοπικά με εξωνική κολονοσκόπηση. Τι γίνεται με τη χρόνια κολπωματίτιδα? Η χρόνια κολπωματίτιδα μας δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Ουσιαστικά είναι η εξέλιξη της φλεγμονώδους διεργασίας και έχουμε ανάπτυξη νόδους ιστού. Συνήθως άτομα τα οποία έχουν πολλαπλά επεισόδια οξία σε κολπωματίτιδα, τα λέγαμε φλεγμονώδης αντίδραση, φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα στη συνέχεια την ανάπτυξη του νόδου ιστού. Τι γίνεται? Υπάρχει πάχυση στο τείχομα, ελάττωση του εύρους αυλού, οπότε έχουμε εικόνες στενωμένου εντέρου. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά μπορεί να τον μπερδέψουμε με καρκίνο. Και αυτό γιατί και μπορεί να εμφανιστεί με μορφολογία μάζας, όχι ιδιαίτερα συχνά. Έχουν όμως κοινή συμπτωματολογία, εμφανίζονται σε μεγάλες ηλικίες ασθενείς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ενδοσκοπικός έλεγχος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Γιατί συνήθως ο ενδοσκόπος δεν μπορεί να περάσει από ένα στενό σημείο. Και επιπλέον η λήψη βιοψιών δεν είναι ασφαλής. Όμως, στην χρόνια κολπωματίτιδα έχουμε μια ήπια πάχυνση τείχοματος και μεγάλο μήκος. Τα όρια είναι ομαλά, παραμένει πτύχωση, δεν υπάρχει παθολογική λαμφαδενοπάθεια και βέβαια υπάρχουν πάντοτε κολπώματα. Πάχυνση τείχοματος, στένωση του αυλού σε μεγάλο μήκος, στο συνηθισμένο σημείο, με την παρουσία των κολπωμάτων. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλήσουμε για στένωση. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πόσο αέρα θα πρέπει να δώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει την δυνατότερη ικανή διάταση του εντέρου. Γιατί ένα έντερο το οποίο δεν έχει φουσκώσει εντός εισαγωγικών καλά, μπορεί να μας δώσει την ψεύτικη εικόνα μια στένωση. Σε αντίθεση, ο καρκίνος θα μας κάνει μια έντονη πάχυνση. Θα είναι σε μικρότερο τμήμα και θα έχει το σημείο του ώμου. Πολύ χαρακτηριστικό για τον καρκίνο. Επιπλέον χάνεται η φυσιολογική πτύχωση. Το περικολικό λίπος είναι φυσιολογικό, αλλά έχουμε λαμφαδενοπάθεια. Η απουσία κολπωμάτων στην περιοχή δεν τη θεωρώ ότι είναι διαφοροδιαγνωστικό σημείο, γιατί το να υπάρχει ένα κόλπωμα δίπλα σε ένα καρκίνο δεν είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει θα μας καθοδηγήσει κατά κάποιο τρόπο. Και βλέπουμε το σημείο του ώμου σε περίπτωση καρκινόματος. Και αφού έχουμε όλα αυτά τα ευρήματα, το ερώτημα είναι ποια είναι η θέση τελικά της αξονικής κολονοσκόπησης. Έχει θέση? Έχει θέση σε ασυμπτωματικούς πρώτα απ' όλα ασθενείς. Το 2015 η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου θεώρησε ότι μπορεί να μπαίνει στα πλαίσια screening test. Ούτως ή άλλως στην Αμερική, σχεδόν ο καρκίνος του παχαίους εντέρου αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο. Οπότε το να υπάρχει ένα screening test είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, σε άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό, είτε αν υπάρχει ένας συγγενής πρώτου βαθμού με νεοπλασία του γαστρεντερικού, ή αν υπάρχει ατομικό ιστορικό καλοήθους πολύπου. Επίσης, σε ασθενείς που υπάρχει κίνδυνο στη διενέργεια συμβατικής κολονοσκόπησης. Οι διαγνωστικές ενδείξεις είναι πρώτα απ' όλα μετά από μία ολοκλήρωση της συμβατικής κολονοσκόπησης. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο συχνό. Είναι το πιο συχνό, δηλαδή ο γαστρεντερολόγος, ο ενδοσκόπος να πει ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Παρακαλούμε, δείξτε μας και το υπόλοιπο ένδυο. Όταν θέλουμε να επανελέξουμε απολύποδες τις τάξεις των 6-9 χιλιοστών που δεν έχουν βιοψηθεί. Όταν θέλουμε να διερευνήσουμε μια αιμορραγία από το πευτικό. Όταν θέλουμε να επανελέξουμε το παχύ έντερο μετά από την εκτομή πολυπόδο ή μετά από καρκίνο του γαστρεντερικού. Και βέβαια σε άτομα με αντένδειξη για τη συμβατική κολονοσκόπηση, για παράδειγμα όταν παίρνουν αντιπυκτικά, ή τα οποία απλά αρνούνται να κάνουν συμβατική κολονοσκόπηση. Κάνουμε πάντα αξονική κολονοσκόπηση? Όχι. Δεν κάνουμε ποτέ όταν υπάρχει οξία συμπτωματολογία. Δεν κάνουμε αν δεν έχουν συμπληρωθεί 3 μήνες από μια χειρουργική επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα, ή εάν έχουμε ολική ή ημικολεκτομή. Ολική κολεκτομή ή ημικολεκτομή. Πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει με χειρουργούς και μας έχουν πει ότι έχουμε μια στομία. Θέλουμε να ελέγξουμε το έντερο. Δεν έχουμε τρόπο. Η στομία έχει στενέψει. Βάλτε ένα καθετήρα και γεμίστε το έντερο με αέρα. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα γιατί δεν μπορούμε να φουσκώσουμε μπαλονάκι. Μπορεί να προκαλέσουμε ρήξη στην ίδια τη στομία. Είναι επικίνδυνο για τον ασθενή. Ακόμα και αν βάλουμε τον καθετήρα, αλλά δεν φουσκώσουμε τον μπαλόνι, κατευθείαν θα μας πεταχτεί.
γεμίζοντας με αέρα. Άρα δεν έχει θέση. Πολλές φορές έρχονται ασθενείς και έχουν κάνει σήμερα συγκεκριμένα, μας έτυχε μία κυρία, η οποία είχε κάνει πριν από μια εβδομάδα βιοψία. Αρκετοί λένε ότι δεν πειράζει, ας βάλουμε αέρα. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο και είναι καλύτερο να το αποφύγουμε. Σε περίπτωση επιπλακής ασκίας και φυσικά σε οξία φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για διάτρηση του εντέρου και αποτελεί σχεδόν τη μοναδική επιπλοκή της διαδικασίας. Αν κοιτάξουμε συγκριτικά με την κλασική κολονοσκόπηση, εμείς είμαστε κάπως καλύτερα. Θα πρέπει γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Εδώ είναι ένα περιστατικό, όπου ενώ μπήκαμε κανονικά, ξεκινήσαμε, δίναμε αέρα, παίρνοντας τις πρώτες τομές, παρατηρήσαμε ότι ο εξεταζόμενος είχε μια μεγάλη βουβονοκύλη και μέσα σε αυτή την βουβονοκύλη έμπαινε σιγμοειδές. Δεν δώσαμε παραπάνω αέρα, ήταν εντυπωσιακό γιατί κατάφερε να περάσει ο αέρας, καταφέραμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εξέταση. Δεν του δώσαμε παραπάνω αέρα γιατί παρά το ότι είχαμε αρκετό χώρο, φοβηθήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αποδιάτρηση μέχρι και ισχυμία ακόμα. Επομένως, ποια είναι η χρησιμότητά της σε άτομα με αντιπηκτική αγωγή, σε καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο από την καταστολή που δίνεται στη συμβατική κολονοσκόπηση και σε άτομα που επιδεικνύουν ελαττωμένη αντοχή. Όταν η κλασική ενδοσκόπηση δεν ολοκληρωθεί. Γιατί υπάρχει απόφραξη, γιατί υπάρχει σπασμός, γιατί υπάρχουν συμφύσεις πάρα πολύ συχνά σε γυναίκες μετά από υστερεκτομές. Όταν έχουμε δόλυχο σιγμοειδές ή έντονη γωνία των εντερικών ελλείπων και σε κολπωμάτωση ή χρόνια κολπωματίδιδα. Σε μεταγχειρητικό έλεγχο και σαν προληπτικό έλεγχο ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι τόσο καλή τελικά αυτή η μέθοδος, δεν έχει καθόλου μειονεκτήματα. Φυσικά και έχει μειονεκτήματα. Δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για την όψη του πλανογόν. Όταν ξεκινήσαμε και κάναμε αξονική κολονοσκόπηση, πολλοί μας είπαν: Α, είναι πιο κόκκινο το έντερο, μάλλον φλεγμένο. Δεν είναι πιο κόκκινο το έντερο, μπορώ να το κάνω και μπλε το έντερο, αν χρειαστεί. Δεν φλεγμένο, είναι κάτι το οποίο το κάνω εγώ. Δεν μπορώ να πάρω βιοψία. Επίσης, δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για τη δυναμική του οργάνου. Πολλοί λένε ότι έχουμε πολυματικά περιπτώματα που μπορεί να κληθούν ως πιθανές βλάβες και ότι έχουμε ακτινοβολία. Αυτά δεν τα θεωρώ μειονεκτήματα. Το κομμάτι των κοπρανοδών μαζών το έχουμε ήδη λύσει. Το κομμάτι της ακτινοβολίας έχουμε φτάσει με τα λογισμικά, το οποίο με τους αξονικούς σωμογράφους που χρησιμοποιούμε πλέον, η μέση δόση είναι περίπου η μισή δόση από την κλασική αξονική τομογραφία της κοιλιάς. Δηλαδή να φτάνουμε γύρω στα 5, στην προηγουμένη περίπτωση ήμασταν 5,6 μιλισίβερ. Είναι ευαίσθητη, είναι αντίστοιχη, έχει αντίστοιχη ευαισθησία με την κανονική κολονοσκόπηση. Στους μεγάλους πολύποδες αντίστοιχη. Στους μικρούς πολύποδες υπολοιπόμαστε. Όμως οι μικροί πολύποδες δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Και βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό των πολυπόδων που βλέπουμε εμείς είναι τα δενοματώδεις πολύποδες. Επομένως, εάν προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε και να δούμε τι ρόλο τελικά έχει η αξονική κολονοσκόπηση, θα πρέπει να καταλήξουμε ότι είναι μία μη επεμβατική μέθοδος, ασφαλής μέθοδος για την απεικόνηση του παχαίους εντέρου. Θεωρώ ότι όσο προοδεύουν οι αξονικοί τομογράφοι, όσο προοδεύουν τα λογισμικά και όσο αυξάνεται η εμπειρία των ακτινολόγων, η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Τα αποτελέσματά μας είναι γενικά ενθαρρυντικά. Και όταν λέω τα αποτελέσματά μας, εννοώ πάντοτε όχι μόνο τα δικά μας στο ακτινολογικό εργαστήριο, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο και πάντοτε σε συσχέτιση με τα ενδοσκοπικά ευρήματα. Είναι ενθαρρυντικά και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάρει μια σημαντική και σοβαρή θέση στον προληπτικό έλεγχο του παχαίου εντέρου. Σχεδόν υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι διαγνώσκονται μέσα στο έτος με καρκίνο του παχαίους εντέρου. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και θα πρέπει κάπως να μπει ένας προληπτικός έλεγχος για αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρεσε. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ περιεκτική παρουσίαση της κολονοσκόπησης, γιατί σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μας τα είπατε όλα. Δώσατε έμφαση στη τεχνική, γιατί χωρίς καλή τεχνική η μέθοδος δεν αξίζει. Έχει προϋπόθεση λοιπόν την καλή τεχνική. Θέσατε τους προβληματισμούς που υπάρχουν πάνω σε θέματα τεχνικής. Είπατε τα μειονεκτήματα, την ανάγκη διπλής ακτινοβόλησης κτλ. Είπατε τις ενδείξεις. Θέλω να πω, μας κάνει μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση, δίνοντας έμφαση στο τεχνικό μέρος που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία. Και νομίζω η καλύτερη κατανόηση τεχνική,
και ίσως διευκολύνει και τους συναδέλφους να είναι πιο φιλικοί μας, ώστε να την κάνουμε πιο συχνά. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ανασκόπηση της εικονικής κονοσκόπησης με την προσέγγιση και της προσωπικής εμπειρίας. Υπάρχει από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν κάποια ερώτηση, κάποια σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει unmute και να κάνει το σχόλιο του ή την ερώτησή του. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει ή να σχολιάσει κάτι, είναι όλα αυτά καλοδεχούμενα. Ναι, ασφαλώς, ο κ. Χατζηδάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Ένα ερώτημα που αφορά οι μόνιμες, επίμονες, μακρόστενες, επιμήκης δηλαδή, καλοήθεις στενώσεις. Και από τη δική μου εμπειρία, αυτές είναι ιδιαίτερα επώδυνες για τους ασθενείς, την ώρα που μπαίνει ο αέρας. Τους δυσκολεύει πάρα πολύ και με τη χρήση ίσως κάποιων φαρμάκων, δεν ξέρω αν γίνεται πιο εύκολο το τεχνικό κομμάτι. Μια στένωση που συνήθως είναι χαμηλά στο σιγμοειδές, ας πούμε, και δεν αφήνει πολύ εύκολα να περάσει ο αέρας και την ώρα προσπαθείς να βάλεις τον αέρα, υπάρχει οξύς πόνος για τον ασθενή. Υπάρχει κάποιο κόλπο με το οποίο μπορείτε αυτό να το αντιμετωπίσουμε ή με άλλες θέσεις στον ασθενή ή παλιότερα, δεν ξέρω εσείς, με το πουάρα δουλεύετε, παλιότερα στους παρηγούχους χρησιμοποιούσαν το πνευμόκολο, δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ πέρα, αλλά ίσως με το διοξίδιο είναι λιγότερος ο πόνος, μπαίνει πιο εύκολα. Γενικά θεωρείται ότι με το διοξίδιο η δυσφορία του ασθενούς είναι πολύ λιγότερη. Έτσι έχει αποδειχθεί. Δυστυχώς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει διοξίδιο μέχρι στιγμής. Η άλλη τεχνική η οποία ακολουθούμε είναι η εξής. Κάνουμε ούτως ή άλλως την Μπουσκοπάν. Όταν βλέπουμε όμως ότι ο ασθενής δυσανασχετεί, γιατί υπάρχει αρκετός αέρας, αλλά δεν έχουν ανοίξει, ακόμη και στένωση να μην έχει. Δεν έχουν ανοίξει αρκετά τμήματα, χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές. Για παράδειγμα, το εγκάρσιο, το οποίο συνήθως όταν είναι μπρούμητο ο ασθενής και είναι χαμηλά, βάζουμε ένα μαξιλάρι, να έρθει πιο ψηλά να γεμίσει. Αντίστοιχα, μπορούμε να το γυρίσουμε στην πλάγια θέση. Αν έχω μια στένωση στο σιγμοειδές και δεν μπορώ να δώσω περισσότερο αέρα, θα το γυρίσω σε πλάγι, σε decubitus θέση, ώστε να βρεθεί πιο ψηλά το σιγμοειδές, το σημείο δηλαδή που δεν μου ανοίγει εύκολα, και να μαζευτεί εκεί ο αέρας για να μπορέσω να τα ανοίξω χωρίς να δώσω μεγαλύτερη ποσότητα αέρα. Είναι τεχνικές. Πολλές φορές όμως, με συγχωρείτε, θα σας έρθει η συγκεκριμένη ένδειξη για αξιογενή κολονοσκόπηση, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να περάσει το κολονοσκόπιο και ο ενδοσκόπος δεν θέλει να δει τη στένωση αυτή κατά αυτή, αλλά θέλει να δει τι γίνεται από εκεί και πάνω. Που σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσετε το υπόλοιπο έντερο καλά. Υπάρχει άλλος τρόπος. Θα προσπαθήσουμε, θα την αλλάξουμε θέση και θα αφήσουμε το κομμάτι το οποίο δεν θέλουμε να έχει αέρα, θα το αφήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο και τα τμήματα τα οποία θέλουμε να ανοίξουμε θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Μας έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς ένα τέτοιο περιστατικό. Είχε μια μεγάλη στένωση, ήθελε να δει ο ενδοσκόπος και μάλιστα στένωση μετεγχειρητική. Ήθελε να δει ο ενδοσκόπος τι γίνεται από εκεί και πέρα, γιατί είχαν περάσει 5 χρόνια. Κάναμε μπουσκοπάν, μπήκαμε με πάρα πολύ προσοχή, γιατί ακριβώς φοβηθήκαμε ότι θα πονέσει. Δεν πόνεσε, αλλά χρησιμοποίησαμε λίγο και θέσεις, και μάλιστα ήταν ίσως και τυχαία. Δεν είχε ξαπλώσει καλά. Είχε αφήσει το μισό σώμα της να είναι λίγο πιο ψηλά. Αυτό βοηθάει. Δηλαδή να σκεφτόμαστε λίγο μηχανικά πού θα πάει ο αέρας, πού θέλουμε να πάει ο αέρας. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τους κάνουμε μπρούμητα ανάσκελα. Τους κάνουμε λίγο στο πλάι, τους κάνουμε decubitus, τους βάζουμε ένα μαξιλάρι. Κάνουμε δηλαδή τέτοιου είδους τεχνικές. Πολλές δυσκολίες συνήθως είναι όταν ο ασθενής δεν μπορεί να συγκρατήσει τον αέρα. Είδα κάτι σουμινάκια που έχουν για τον μπαλόνι στην άκρη. Καμιά φορά δεν ξέρω αν είναι αυτά χρήσιμα, αλλά δυστυχώς η τεχνική συγκεκριμένη, εάν ο ασθενής σου επιστρέφει αμέσως στον αέρα, δεν είναι η πιο ευχάριστη. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς ακριβώς αυτά χρησιμοποιούμε το ρίγχος σαν φόλι. Ένα φόλι. Το ρίγχος γεμίζουμε το μπαλονάκι και κατά κάποιο τρόπο ακινητοποιούμε και τον καθετήρα και θα έλεγα εντός εισαγωγικών βάζουμε και ένα stop. Δεν είναι όμως πάντα τόσο εύκολο και δεν είναι πάντα η πιο ευχάριστη εξέταση για εμάς τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε αντίθεση με την συμβατική κολονοσκόπηση, από όσο κατάλαβα, παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας σε συμβατική κολονοσκόπηση.
στην αξιωματική, εφόσον είναι τεχνικά καλή, όπως κατάλαβα, είναι όλη η πληροφορία εκεί, εφόσον έχουμε και τη δράση της απεικόνησης. Οπότε κάποιος κατάλληλα εκπαιδευμένος θα μπορέσει να εντοπίσει κάποια βλάβη, κάποια πιθανή βλάβη. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου τη συμβατική κολονοσκόπηση και να γίνεται συμβατική μόνο αν χρειάζεται κάποια επέμβαση, δηλαδή πολυπεκτομή, βιοψία ή κάτι άλλο? Θεωρώ ότι μπορεί να την αντικαταστήσει πλήρως σε επίπεδο screening test. Δηλαδή, σε επίπεδο screening test, ναι, μπορεί να την αντικαταστήσει πλήρως. Και μπορεί στη συνέχεια να κατευθύνει σε δεύτερο χρόνο ποιοι χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο ενδοσκοπικά και ποιοι μπορούν να παραμείνουν μέχρι εκεί. Εκεί μπορεί να την αντικαταστήσει. Στην Αμερική έχουν προσπαθήσει, να την αντικαταστήσουν. Γιατί στην Αμερική κινούνται και, και με οικονομικούς λόγους. Οικονομικά δηλαδή και μόνο μια αξονική κολονοσκόπηση είναι πιο είναι καλύτερη, τους συμφέρει κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με την ενδοσκόπηση, την οποία ενδοσκόπηση είναι άλλα τα μηχανήματα, θα χρειαστεί ύπνος, χρειάζεται δίπλα μια νοσηλεύτρια, είναι διαφορετικά. Ακόμα και η άδεια που θα δώσουν στην αξονική κολονοσκόπηση, στην αξονική κολονοσκόπηση ο ασθενής έρχεται περπατώντας και φεύγει περπατώντας, πηγαίνει με το που θα φύγει, θα πάει να φάει. Ενώ στη συμβατική κολονοσκόπηση θα πάρει ύπνο, θα πρέπει αναγκαστικά να χάσει όλη τη μέρα. Εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε, να αφήσουμε την κλασική κολονοσκόπηση, να πούμε τι νόημα έχει να κάνουμε την αξονική κολονοσκόπηση και δεν κάνουμε βαριούχο υποκλεισμό. Γιατί και τα δύο θέλουν καθαρτικό, okay, ίδια ταλαιπωρία του ασθενή, αυτή είναι η μεγαλύτερη από όλες. Και τα δύο έχουν ακτινοβολία, η αξονική πολύ περισσότερη. Και στις δύο περιπτώσεις οι κινήσεις που κάνει στον ασθενή είναι σε ακτινολογικό τραπέζι, αξονικό ή κλασικό, με τις θέσεις που παίρνει για να το γεμίσει το έντερο, στη μία απλώς χρησιμοποιείς και το βάριο. Ένας που ξέρει πολύ καλά το βαριούχο υποκλεισμό μπορεί να πάρει όλες τις πληροφορίες άνετα. Και αυτό βέβαια που δεν έχει η κλασική, ο βαριούχος υποκλεισμός, είναι δεν βλέπει το τείχωμα τόσο καλά, το απέξω τείχωμα, όσο η αξονική, και βέβαια δεν βλέπει και την υπόλοιπη χιλιά. Καμιά φορά μπορεί να βρει και ένα μικρό όζο πνεύμονα, ας πούμε, κάνοντας μια αξιονική κολονοσκόπηση. Και αυτό είναι χρήσιμο. Αλλά έχουμε ξεχάσει, όπως είπε και η Σοφία, το βαριούχο υποκλεισμό, ο οποίος είναι μια πολύ βασική εξέταση ακόμα, αν την κάνει κάποιος. Και προσπαθούμε να βρούμε άλλες μεθόδους, πανάκια. Η κλασική κολονοσκόπηση σίγουρα δεν θα στείλει κανένα να κάνει αξιονική, εάν δεν τη δοκιμάσει πρώτος σε έναν συμπτωματικό ασθενή. Άμα έχει λίγο αίμα, αν έχει δυσκυλιότητα, αλλαγές με διάρρειες, δεν ξέρω τι, πάντα θα αρχίσουν με την κλασική ενδοσκόπηση. Όπου ζοριστούν, μετά θα σε θυμηθούν. Εάν μπορούσαμε να το περάσουμε σαν screening, ιδίως στην Αμερική που λέει η Σοφία, σε άντρες άνω των 50, αντί να κάνουν μια κλασική κολονοσκόπηση, να πάνε να κάνουν πρώτα μια αξιονική, θα ήταν ευχησέρβων. Αλλά αυτό θα σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε έτοιμους αχτινολόγους που θα ξέρουν να το κάνουν αυτό. Αν αρχίσω να τηλεφωνάω τώρα να ρωτήσω σε 20 διαγνωστικά στην πόλη πού μπορούν να μας κάνουν μια αξιολογική κολονοσκόπηση, δεν θα πάρω πολλές απαντήσεις. Λες ότι στα νοσοκομεία κάνουν, έτσι. Ενώ η μέθοδος είναι, εγώ θα έλεγα, σαν επεμβατικός αχτινολόγος που άρχισα να την εφαρμόζω πριν 10 χρόνια, το 2008 ξεκίνησα εγώ με τη μέθοδο και ήταν για έναν που του αρέσει η αχτινολογία, είναι πολύ... πολύ ωραία και ειδικά με τα γραφικά που έχει και τα λογισμικά. Είναι, νομίζω ότι κινείσαι λίγο σε Star Wars. Ναι, είναι εντυπωσιακή. Ναι. Κάθε φορά που κάνεις, δηλαδή θες να το αναλύσεις, το ευχαριστίασαι. Είναι σαν video game λίγο. Αλλά θα πρέπει πρώτα εμείς να λέμε ότι ναι, την ξέρουμε τη μέθοδο. Όχι να βγαίνουμε έξω και μετά να λέμε α, δεν μας στέλνουν κολονοσκόπηση. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι τόσα χρόνια, ξεκινήσαμε το 12. Αλλά είναι μία μέθοδος που, εάν ακολουθεί κανείς βήμα-βήμα, όπως όλα νομίζω, μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικός και πολύ καλός. Δηλαδή δεν είναι δύσκολη, δεν είναι μία δύσκολη μέθοδος που... γιατί δεν είναι και πολύ επεμβατική. Το κάνω εγώ που δεν ξέρετε με τα επεμβατικά, δεν είμαι... Δεν είναι καθόλου επεμβατική. Αν είχε, όποιος είχε κάνει εκπαίδευση στα ζωαριούχους υποκλεισμούς, ναι, αυτή την κάνει για πλάτα. Πάλι, πιο, ναι, πιο πάλι. Σαν συνέχεια της κουβέντας που γίνεται, γιατί πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Η εικονική κολονοσκόπηση δεν είναι καινούργια ιστορία. Το 95-96 που την πρώτο συνάντησα ήταν με εξωτερικούς τομογράφους 4 τομών και τότε είχε θεωρηθεί η ερώτηση που ακούστηκε προηγουμένως, είχε θεωρηθεί ότι ήταν και απάντηση. Δηλαδή ότι
αυτή είναι η μέθοδος screening για το μέλλον. Περάσαν όμως τώρα 27, κοντά 30 χρόνια και δεν έγινε. Και δεν είναι ότι δεν έγινε στην Ελλάδα, που δεν έγινε, αλλά δεν έχει γίνει πουθενά στην Ευρώπη. Και στην Αμερική ουσιαστικά την καλύπτουν μόνο ορισμένες από τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι όλες. Επομένως η ερώτηση είναι γιατί δεν έγινε. Αφού τα τεχνικά προβλήματα, η ιδέα, η τεχνική είναι γνωστή από το 1995-1996 και από τότε μπήκανε κάτι εξαιρετική εξονική τομορέα αυτή. Πολύ καλύτερη. Οι δόσεις μειώθηκαν, η διαγνωστική ακρίβεια αυξήθηκε, οι ιδέες σαν το fecal tagging και τα λοιπά προστέθηκαν, ειδικά λογισμικά προστέθηκαν, navigation, όλα. Γιατί η μέθοδος δεν επικράτησε? Δηλαδή, όχι, θα ήθελα την προσωπική γνώμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση δηλαδή, στην ουσία, αλλά την προσωπική γνώμη. Εμένα, θα απαντήσω με έναν αντίστοιχο προβληματισμό. Εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο έχουν πέσει ακόμα και η αρθρογραφία πάνω στην κολονοσκόπηση. Δεν προχωράει. Δηλαδή, έφτασε μέχρι ένα σημείο και δεν προχωράει. Δεν ξέρω αν δεν προχώρησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχώρησε. Γιατί χρειάζεται τελικά βιοψία? Οπότε το λογικό είναι ένας κλινικός να πει ότι γιατί να σε στείλω να κάνεις αξονική κολονοσκόπηση. Κάνε καλύτερα μια συμβατική κολονοσκόπηση, να πάρουμε και τις βιοψίες, να είμαστε σίγουροι να μην πούμε σε αυτό το κόπο. Νομίζω ότι εκεί έγκυται η μεγάλη διαφορά, στο ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση για τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της βλάβης. Δεν είμαστε θεοί, δεν είμαστε παθολογοανατόμοι μόνο με το μόνο. Εντάξει. Αυτό είναι σίγουρα μια αιτία. Μια άλλη αιτία είναι ίσως το κόστος σε άλλες χώρες. Γιατί και εδώ τώρα, αν εξαρτάται που θα το κάνεις. Αλλά επίσης νομίζω εκτός από τη διαθεσιμότητα, γιατί στο εξωτερικό είναι διαθέσιμη, εδώ δεν είναι τόσο. Περισσότερο είναι ότι δεν είναι τόσο στανταρισμένη. Δηλαδή, εσύ στο μεράκι και ασχολείσαι και θα βγάλεις μια σοβαρή εξέταση. Αν αυτό γίνει σε 10 κέντρα, 20 κέντρα, δεν θα υπάρχει ίδια ποιότητα. Ο ενδοσκόπος εμπιστεύεται το μάτι του, σου λέει: εγώ το είδα, ξέρω δεν έχει κάτι, και από την πίσω πτυχή μπορεί να κρύβεται κάτι. Στην Αγγλία υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, ο καθένας πιστοποιείται πόσες κολονοσκοπήσεις κλασικές μπορεί να φέρει πέρας μέχρι το τυφλό, και λέει: αυτό είναι το 90%, όλο είναι το 70%. Στην Ελλάδα είσαι το 70% θεωρείται φοβερός κολονοσκόπος και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται κάτω από τη δεξιά κολλική καμπή. Λοιπόν, επειδή είναι και αυτό ένα κάτι μέσα σε μία συντεχνία που τα σκεπάζει όλα και όταν δεν έχεις στείλει τον ασθενή, δηλαδή δεν την έχεις ολοκληρώσει την κολονοσκόπηση, εκείνη την ώρα είναι προετοιμασμένος ασθενής και είναι και καλή, σχετικά καλή διάτασή του. Εκείνη τη στιγμή, αν έλεγε ο ενδοσκόπος, κατέβασε τον αξιονικό τώρα και μπες και είχες στη διάθεση, τη διαθεσιμότητα να τον βάλεις και να του την ολοκληρώσεις, εκεί μετά θα σε πάρει στα σοβαρά. Διότι θα ξέρει ότι τσεκάραμε το 100% του τεντέρου. Και όπως είδες και πριν, μπορεί να δεις και τελικό υλό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά αυτά θέλουν κόπο. Και θέλουν και σχέσεις που χτίζονται με τα χρόνια εμπιστοσύνης και θέλει ναι, τώρα στο χρειάζομαι, γιατί τώρα δεν την ολοκλήρωσα. Κατέβα κάτω, έχω 16 στάσεις ακόμα, δεν μπορώ κτλ. Αν φύγει ο ασθενής, τελείωσες. Δεν θα ξανακάνει, δεν θα ξαναπάρει καθαρτικά για να σου ξανάρθει άλλη μέρα. Είναι όλα αυτά μαζί, αν τα βάλεις όλα μαζί, γι' αυτό ίσως και δεν έχει καθιερωθεί. Σίγουρα είναι πολλοί λόγοι και αυτοί που υπόθηκαν είναι. Και βασικός λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε το μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας είναι ο γαστροεντερολόγος. Ο γαστροεντερολόγος δεν θέλει να κάνει αυτή τη διαδρομή. Δεν θέλει να δείξει προς τα εκεί να κάνει τη διαδρομή. Καλά, και ακτινοβολία και διάφορα άλλα, αλλά ίσως και δικιά μας απευθυνία. Και εμείς οι ίδιοι δεν ήμασταν, τη μέθοδο δεν την κυνηγήσαμε όσο θα έπρεπε στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι Αμερικάνοι την κυνηγήσαν πιο πολύ. Εγώ νομίζω, θα συμφωνήσω δηλαδή με αυτά που είπε η Σοφία, ότι είναι εύκολη εάν την δουλέψει. Και οι δυσκολίες, να, και μας ανέφερε δυσκολίες που είχε αντικειμενικές. Και παρόλα αυτά βρέθηκαν οι πατάντες και οι λύσεις που ξεπερνάνε τις αντικειμενικές δυσκολίες. Να μην έχεις έλεγχο της πίεσης. Οι άλλοι χρησιμοποιούν, εσύ είπες τώρα, ότι προσπαθείς με την εμπειρία σου. Άλλοι χρησιμοποιούν, υπάρχουν πίνακες. Πόσο ανάλογο με το σωματότυπο, πόσο αέρα δίνεις. Πίνακες για τους καυκάσιους, πίνακες για τους κίτρινους. Υπάρχουν λύσεις τελικά. Αλλά νομίζω και εμείς δεν επενδύσαμε πάνω σε αυτό, αλλά και οι μεσάζοντες, που είναι οι γαστροεντερολόγοι, δεν το σπρώξανε προς εκεί. Αλλά φταίμε και εμείς.
Μια ερώτηση για να περάσω στην τεχνική, μια απλώς στην τεχνική σας. Είπατε ότι δίνετε στο γραφείο την παραμονή. Ναι. Η ερώτηση είναι γιατί δεν δίνετε, αφού η προετοιμασία ξεκινάει 2 μέρες, γιατί δεν δίνετε τις 2 τελευταίες μέρες. Έτσι θα είχατε καλύτερες πιθανότητες να εξαφανίζετε και τα κόπρανα που μένουν από παλιά. Δηλαδή, πολλές φορές οι πωλήματα κοπράνων μπορεί να είναι 2 ημέρων και δεν είναι πάντα τις τελευταίες μέρες. Όμως γιατί δεν το κάνετε, είναι εύκολο. Η ασφαλή δεν είναι και άσχημη η γεύση ιδιαίτερα. Αν του πείτε κιόλα ότι προσθέτουμε και λίγο ούζο, θα είναι και ευχαριστημένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί για ποιο λόγο. Γιατί παρατήρησα ότι πάντοτε από το προηγούμενο βράδυ, όταν κάνω, πάντα έχουν φτάσει στους σιγμοίδες. Είναι κάτι. Στο όρθο σιγμοίδες. Είναι κάτι το οποίο το παρατήρησα παλιότερα, πριν ακόμα ξεκινήσουμε τις κολονοσκοπήσεις, σε ασθενείς που ψάχναμε το έντερο και λέγαμε να πιει γαστρογραφήνη, νοσηλευόμενους, και λέγαμε ότι μην την βάλετε να πιει γαστρογραφήνη 2 ώρες πριν κατέβει. Ξεκινήστε την από το προηγούμενο βράδυ, να έχει γεμίσει καλά το έντερό της. Οπότε υπολογίσαμε περίπου ότι ο χρόνος για να φτάσει μέχρι το ορθοσυγμοειδές είναι γύρω στο 12ωρο. Δηλαδή το παραπάνω ίσως θα φύγει. Κοιτάξτε, η ερώτησή μου προκύπτει από τη βιβλιογραφία που λέει ότι πολλές φορές υπάρχουν κόπρανα που είναι 48 ώρες και βάλε. Επομένως, σε συμφέρει να υπάρχει γαστρογραφήνη στο παχύ από την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη για να απορροφηθεί από το κόπρανα και έτσι να σε βοηθήσει το fetal time. Σκέψου το, δεν νομίζω ότι θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ και θα το δοκιμάσω. Να προχωρήσουμε στα περιστατικά και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορούμε να ξανακάνουμε συζήτηση και στο τέλος. Να προχωρήσουμε να παρουσιάσω εγώ την κυρία Μακρύδου. Έτσι και το όνομα της. Ναι, μα γι' αυτό. Να παρουσιάσω εγώ την κυρία Μακρύδου. Η κυρία Μακρύδου είναι ειδικευόμενη στο ακτινολογικό τμήμα του Παπαγεωργίου. Είναι μια συνάδελφος η οποία έδειξε από την αρχή πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι της εξωτερικής κολονοσκόπησης. Βρέθηκε δίπλα μας, έμαθε την τεχνική, έμαθε μυστικά της τεχνικής και νομίζω ότι παρά το ότι είναι πάρα πολύ νέα συνάδελφος, θα είναι πολύ σύντομα έτοιμη να ασχοληθεί. Θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με την εξωτερική κολονοσκόπηση. Έλενη, εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εσάς για την πρόσκληση και την κυρία Παπαϊωάννου για τη βοήθεια, καθώς και για την παρουσίαση πριν, που μας έδειξε τις βασικές αρχές της εξωτερικής κολονοσκόπησης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε κάποια περιστατικά από το τμήμα μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια γυναίκα 73 ετών, η οποία στο παρελθόν παρουσίασε κάποια επεισόδια οξείας εκορκωματίτιδας. Ενώ δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, να γίνει μάλλον, η συμβατική κολονοσκόπηση, καθώς έπαιρνε αντιπληκτικά γιατί είχε κολπική μαμαρίγη. Εδώ να σημειωθεί ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η οξία κολπικοματίτιδα αποτελεί μία από τις απόλυτες ενδείξεις για να γίνει η αξονική κολονοσκόπηση. Γιατί όταν υπάρχει φλεγμονή, το τείχωμα του εντέρου γίνεται εύθυπτο, οπότε υπάρχει η περίπτωση, καθώς εμείς φουσκώνουμε το έντερο και δίνουμε αέρα, να υπάρξει ρήξη. Η γραμμή που ακολουθούμε στο τμήμα είναι πέρα από το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς να ζητήσουμε και κάποιες εξετάσεις για δείκτες φλεγμονής σε ΑΡΠΕ και λευκά για να είμαστε λίγο πιο σίγουροι ότι η μέθοδός μας θα είναι ασφαλής για τον ασθενή. Προχωράμε λοιπόν σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του εντέρου αυτής της γυναίκας, όπου βλέπουμε τις σακοειδείς προσεκβολές, που είναι τα εκορπώματα, τα οποία βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο σιγμοειδές, αλλά και στο κατιόν. Εδώ έχουμε μία πλάγια άποψη, που πάλι βλέπουμε τα εκορπώματα. Εδώ είναι ένα βίντεο, για να δούμε περίπου σε πραγματικό περίπου χρόνο, πώς βλέπουμε μία εξέταση. Πάνω έχουμε το φιλέτο. Κάτω έχουμε το τρισδιάστατο μοντέλο που θα μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Στη μέση έχουμε τις εγκάρσεις στο μέσα από την αξονική. Εδώ το παράθυρο είναι μαλακών μορίων περίπου για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα το τείχωμα. Και εδώ είναι η εικονική κολονοσκόπηση. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά. Το ιδανικό είναι να τα βλέπουμε ταυτόχρονα όλα. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται τα εκορπώματα. Και όχι μόνο τα κολπώματα, αλλά και η ήπια πάχυνση στο τείχωμα του σιγμοειδούς. Προχωράμε, ο αυλός δεν είναι ιδιαίτερα στενωμένος και καθώς προχωράμε βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν κολπώματα, δεν υπάρχει όμως η πάχυνση του τείχωματος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι μια στατική εικόνα. Βλέπουμε τις αβαθείς αυτές τις κοιλότητες που αποτελούν τα εκολπώματα. Βλέπουμε τις πτυχές του γλαινογόνου, τις οποίες έχει σεβαστεί
η αλλίωση. Ενώ κάτω με το πορτοκαλί εδώ βέλος βλέπουμε την ήπια πάχυση που υπάρχει στο τοίχο. Αυτά τα, όλα αυτά τα ευρήματα είναι συμβατά με χρόνια εγκορβωματίδυλα. Εδώ έχουμε την εγκάρσια τομή από τον αξονικό, όπου βλέπουμε το τμήμα του εγκαρσίου το οποίο πάσχει στην ουσία και έχει τα εγκορβώματα και την πάχυση του τοιχώματος. Προχωρώντας λίγο πιο πάνω, εδώ βλέπουμε ότι είμαστε στο κατιόν, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν τα εγκορπώματα, αλλά δεν υπάρχει η πάχυση του τοιχώματος. Καταλήγουμε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα έχει τα εγκορπώματα στο σιγμοειδές και στο κατιόν, αλλά το σιγμοειδές έχει και αλλοιώσεις χρόνιας εγκορπωματίδυνας. Το επόμενο περιστατικό αφορά μία γυναίκα 69 ετών, που έχει γνωστή εγκορπωματική νόσο του εντέρου, έχει κλινική εικόνα, δηλαδή έχει κάποια άτυπα κοιλιακά άλγη, αφορούν κυρίως την κάτω κοιλία, ενώ έχει κάποια διαταραχή στην κινητικότητα του εντέρου, κυρίως με δυσκολιότητα, αλλά κάποιες φορές και με διάρειες. Έγινε προσπάθεια να γίνει συμβατική κολονοσκόπηση, αλλά στην περιοχή του σιγμοειδούς συναντήσαμε οι ενδοσκόποι μία στένωση, οπότε δεν προχώρησαν περαιτέρω. Και έγινε σύσταση για να γίνει αξονική κολονοσκόπηση για να ελεγχθεί και το υπόλοιπο έντερο. Εδώ έχουμε το τρισδιάστατο μοντέλο για αυτή την ασθενή, όπου βλέπουμε τα εγκορπώματα πάλι, σαν σακοειδείς προσευβολές, ενώ σε αυτή την περιοχή του σιγμοειδούς, αν προχωρήσουμε και εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει μία στένωση. Θέλουμε να δούμε αν αυτή είναι η στένωση η οποία αναφέρουν και οι ενδοσκόποι, αν είναι κάποια σπασμός στο σιγμοειδές, οπότε προχωράμε κανονικά και βλέπουμε και πάλι το βίντεο. Βρισκόμαστε στο σιγμοειδές. Προχωρώντας, θα συναντήσουμε σιγά σιγά τα εγκορπώματα και την πάχυνση και πάλι του τοιχώματος. Το τοίχωμα μέχρι εδώ είμαστε καλά, ενώ εδώ ξεκινάει σιγά σιγά και στενεύει ο αυλός του εντέρου. Οπότε, όντως εδώ πέρα ήταν η περιοχή της στένωσης, όπως είπαν και οι ενδοσκόποι. Εδώ έχουμε ένα artifact από γαστροκτήνη, δεν μας πειράζει αυτό. Προχωράμε, το βλέπουμε και από εδώ. Σιγά σιγά ο αυλός επανέρχεται σε μία κανονική διάμετρο. Προχωρώντας λοιπόν, κάνουμε τις οδελιές τομές και βλέπουμε την περιοχή της στένωσης για να μπορέσουμε να την υπολογίσουμε, για να δούμε σε τι μήκος φτάνει αυτή η στένωση, γιατί αυτό είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διάγνωσή μας και άλλες ανασυνθέσεις. Εδώ βλέπουμε και πιο ξεκάθαρα και τα εγκορπώματα, την πάχυση του τοιχώματος. Οπότε, τελικά, μαζεύουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, δηλαδή ότι σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν εγκορπώματα, υπάρχει μια ήπια πάχυση του τοιχώματος, το οποίο σημαίνει κάτω από 2 εκατοστά. Είναι μεγάλο το μήκος της στένωσης αυτής, ήταν γύρω στα 8 εκατοστά. Ενώ όταν είδαμε στο τέλος την αξονική ολιστικά, σαν εξέταση, δεν υπήρχαν λεμφαδένες και υπήρχε μία πάχυνση των περιτονεών γύρω. Οπότε καταλήγουμε ξανά σε αυτόν τον πίνακα, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Παϊωάννου, και βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε πηγαίνουν στη χρόνια εγκορπωματίδα και όχι προς τον καρκίνο του παχαίου σοδέρου, το οποίο είναι και η πρόκληση που έχουμε στη συγκεκριμένη εξέταση. Επόμενο περιστατικό, μια γυναίκα 76-78 ετών, η οποία παρουσιάστηκε με αναιμία. Έγινε σύσταση να γίνει κολονοσκόπηση, δεν μπόρεσε να γίνει γιατί υπήρχε δόλικο σιγμοειδές. Θα το δούμε αμέσως σε αυτό το μοντέλο, πόσο δύσκολο θα ήταν να περάσει το ενδοσκόπιο από όλες αυτές τις ανακάμψεις και τις στροφές που έχει το σιγμοειδές και όχι μόνο. Και ότι το παχυέντερο φαίνεται να έχει πολύ μεγάλο μήκος. Οπότε η αξονική κολονοσκόπηση είναι μια πολύ καλή λύση. Τι βρέθηκε λοιπόν? Βρισκόμαστε στα 18,6 περίπου εκατοστά από το προκτικό δακτύλιο. Και βρίσκουμε ένα πολύποδα. Όπως είπαμε, στην αξονική κολονοσκόπηση η θέση της είναι να αναδείξει το πού είναι η βλάβη και να την περιγράψει. Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν μια βλάβη έχει κακό ήχη χαρακτήρα, με την έννοια ότι η ταξινόμηση γίνεται αποκλειστικά ιστολογικά. Αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι βλέπουμε έναν άμεσο πολύποδα, ο οποίος είναι γύρω στα 6,5 χιλιοστά. Τον βλέπουμε σαν προσεκβολή εδώ
του πλανογόνου, στην εικόνα του φιλέτου και στην εικόνα της εικονικής κολονοσκόπησης. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο κοντά στην σπηλική καμπή, είδαμε έναν έμισχο αυτή τη φορά πολύποδα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι έμισχος, κατά κύριο λόγο στην εικόνα του φιλέτου και στην εικονική κολονοσκόπηση. Εδώ πέρα, στις γκάρσιες τομές, δεν φαίνεται ο μίσχος, κάτι που όμως δεν πρέπει να μας μπερδεύει, γιατί συνήθως υπάρχει δηλαδή περίπτωση να γίνει και αυτό. Το πώς θα μετρήσουμε τον πολύποδα, δεν μετράμε το μίσχο, μετράμε την κεφαλή και μάλιστα η γκάρσια διάμετρος είναι αυτή η οποία είναι η πιο ασφαλής. Εδώ πρόκειται για έναν πολύποδα γύρω στα 13 χιλιοστά, το οποίο είναι για μας ένας ανησυχητικός πολύποδας, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτή η γυναίκα είχε προσπαθήσει να γίνει η κολονοσκόπηση συμβατικά και δεν γινότανε, αναμένουμε να γίνει μια δεύτερη προσπάθεια, ίσως με κάποιο παιδιατρικό ενδοσκόπιο, μήπως καταφέρουν οι ενδοσκόποι να φτάσουν ως αυτό το σημείο, στα 114 περίπου εκατοστά. Προχωράμε σε μία 73χρονη, η οποία και αυτή είχε αναιμία και στα πλαίσια του ελέγχου της αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει αξονική κολονοσκόπηση. Εδώ λοιπόν, στα 50 εκατοστά από τον προοπτικό δακτύλιο, βρέθηκε ένας άμισχος πολύποδας, ο οποίος ήταν γύρω στα 9 χιλιοστά, το βλέπουμε και σε αυτή την εγκάρσια εικόνα, είχε πυκνότητες μαλακών μορίων, εδώ βλέπουμε την προσεβολή του πλανογόνου, ενώ όταν έγινε η ενδοσκόπηση αφαιρέθηκε και πρόκειται για σωληνώδες αδένωμα με χαμηλό βαθμό ευθυλιακή δυσπλασία, ενώ εστιακά στην κορυφή υπήρχε και υψηλό βαθμό δυσπλασία. Στην περιοχή του τυφλού, στην ίδια ασθενή, βρέθηκε μία επίπεδη βλάβη, η οποία αναδείχθηκε πολύ καλύτερα, ναι, με την χορήγηση του σκιαγραφικού. Όταν λέμε επίπεδη βλάβη, εννοούμε ότι το ύψος της είναι μικρότερο από την γκάρσια διάμετρό της. Εδώ ήταν γύρω στο 1,1 χιλιοστό, αφαιρέθηκε και αυτή η βλάβη και πρόκειται πάλι για επίπεδα σωληνώδες αδένωμα με χαμηλό βαθμό ευθυλιακή δυσπλασία. Τελευταίο περιστατικό, ένας άντρας αυτή τη φορά, 58 ετών, με θετικό οικογενειακό ιστορικό, έπρεπε να κάνει ένα προληπτικό έλεγχο, ο ίδιος και πάλι επέλεξε ότι ήθελε να κάνει αξονική κολονοσκόπηση. Στα 17 λοιπόν, εκατοστά από τον προοπτικό δακτύλιο, βρήκαμε έναν έμισχο πολύποδα, εδώ φαίνεται και μίσχος, και ήταν πάνω σε μία τυχή, γύρω στο 1 εκατοστό ήταν και αυτός. Εδώ είναι η εικόνα της virtual κολονοσκόπησης, όπου εδώ είναι ο πολύποδας. Το βιντεάκι είναι πολύ σύντομο, ό,τι προλάβουμε. Και έτσι θα φαινότανε, θεωρητικά. Αυτός λοιπόν είναι ο πολύποδας ενδοσκοπικά, αφαιρέθηκε και για άλλη μια φορά ήταν ένα σωληνώδες αδένωμα με χαμηλό βαθμό επιθυλιακή δυσπλασία, που είναι και αυτά που, το μεγαλύτερο ποσοστό των αδρομαδόδων πολυπόδων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακρύτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλές εικόνες και όντως υπήρχαν διαφορετικά προβλήματα, ειδικά στα πρώτα που μας δείξατε. Και οι εικόνες πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές, διότι προφανώς ακολουθείται καλή τεχνική. Υπάρχει τώρα κάποιος από τους συναδέλφους που θα ήθελε κάτι να ρωτήσει ή να σχολιάσει ή να προσθέσει. Φαίνεται ότι το εξαντλήσαμε. Ή εξαντλήσαμε το ακροατήριο ή εξαντλήσαμε το θέμα. Το θέμα προφανώς δεν το εξαντλήσαμε, γιατί το θέμα δεν εξαντλείται. Καθώς το βλέπει κανείς, όλο και ερωτήματα γίνονται, αλλά νομίζω είναι καλό, η παρουσίασή σας βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεμπλοκάρουν οι εκτινολόγοι και να μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό με μεράκι δεν είναι δύσκολο. Και αυτό νομίζω ίσως διευκολύνει την περαιτέρω χρήση της μεθόδου στο μέλλον. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και μας δείξατε και πόσο ευρηματικοί είσαστε στο να αντιμετωπίζετε και τεχνικές δυσκολίες. Δηλαδή, δεν αποτελεί το ότι δεν έχουμε διοξίδιο, δεν έχουμε αυτό ή δεν έχουμε εκείνο, δεν αποτελεί εμπόδιο να το κάνετε, γιατί αναζητάτε ευρηματικές λύσεις. Αλλούχα είδατε ότι έχετε λίγο το σκιαγραφικό που μένει στο έντερο, σας ενοχλεί. Μας το δείξατε και σαν ένα περιστατικό. Αφού έχετε ένα στάνταρ τρόπο να δίνετε σκιαγραφικό από την προηγούμενη μέρα, λόγω χάρη τώρα.
και δίνεται συγκεκριμένη ποσότητα και περίπου συγκεκριμένες ώρες πριν από την εξέταση. Γιατί δοκιμάζεται να βρείτε τις πυκνότητες του σκιαγραφικού στα επόμενα 30 περιστατικά και να αφαιρέσετε τις πυκνότητες. Γιατί και αυτό το automatic cleansing που κάνουν, τι είναι, ένα λογισμικό που αφαιρεί πυκνότητες. Θέλω να πω, μπορείτε να το κάνετε. Μπορείς να είστε τόσο ευρωματικοί, κάντε και αυτό. Δεν χρειάζεστε το λογισμικό καν. Ένα βήμα παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο άλλο σχόλιο? Δεν μένει παρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις δύο συναδέλφους, να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολούθησαν μακριά και όσους ήταν παρόντες και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.